η επικίνδυνη εκτροπή που έχει πάρει με τις συνεχείς αυξήσεις των καυσίμων και κυρίως στα νησιά μας, με την κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί στην ουσία με απάθεια τον ανήφορο αυτό, την τρελή κούρσα της αύξησης των καυσίμων, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νησιώτες. Οι παρεμβάσεις τις οποίες είτε έχει κάνει ή έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει η κυβέρνηση είναι μηδαμινές έως ανύπαρκτες. Πρέπει να επισημάνω το γεγονός ότι το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τη δική μας διακυβέρνηση το 19 για την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου στα καύσιμα πιλωτικά σε κάποια νησιά στα οποία οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας δεν επέτρεπε το μέτρο αυτό να επεκταθεί σε όλα τα νησιά, αυτή τη στιγμή παραμένει καθυλωμένο. Επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι το μεταφορικό ισοδύναμο καθυστερεί η αποπληρωμή του επί σειρά μηνών, που και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στους νησιώτες. Και την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο σε όλες αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι βλαβερή για τον τόπο, βλάπτει τον τόπο και ειδικά τους νησιώτες, και θα πρέπει άμεσα να φύγει από την κυβέρνηση και να προχωρήσει η χώρα σε μια προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση η οποία θα αλλάξει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα.